Καλησπέρα σε όλες και όλους. Σήμερα βράδυ Πέμπτης, έχουμε φτάσει ήδη στις 18 του μηνός Νοεμβρίου του 2021 και έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, όπως κάθε βράδυ εδώ στο sfina.gr και στο Sfina TV, σε μια παρέα την οποία έχουν καθιερώσει, μεγάλη παρέα, πολύ μεγάλη παρέα, μια παρέα η οποία είναι παγκόσμια, γιατί αυτή είναι η αλήθεια, παγκόσμια παρέα του sfina.gr ή του Sfina TV. Μπορούν να μας βλέπουν σε όλο τον κόσμο και μας βλέπουν και σε όλο τον κόσμο, σε πάρα πολλά μέρη του κόσμου και μας στέλνουν κάθε βράδυ τα μηνύματά τους και χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Ήθελα να σας πω στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι αυτές οι εκπομπές, οι οποίες γίνονται όλο αυτό το χρονικό διάστημα, είναι πολύ φυσιολογικό να προκαλούν το ενδιαφέρον και να προκαλούν επίσης και κάποιες ενδεχομένως κόντρες ή τέλος πάντων κάποιες άλλες, να έχουν κάποιες άλλες απόψεις κάποιοι που μας παρακολουθούν. Λογικό είναι αυτό. Εγώ δεν πιστεύω ότι συμφωνώ με όλους ή όλοι συμφωνείτε με μένα σε αυτά τα οποία λέω. Πάντως αυτά τα οποία λέω εγώ είναι σύμφωνα με το δικό μου σκεπτικό. Έχουν αρχή και τέλος. Έχουν μια βάση. Γνωρίζω πολλά από το θέμα του παρασκηνίου όλα αυτά τα χρόνια, το τι ακριβώς παίζεται. Και επίσης μπορώ και κάποια πράγματα να τα αναφέρω με βάση τις πληροφορίες τις οποίες παίρνω για το τι ετοιμάζουν, που είναι το πιο σημαντικό από όλα. Δηλαδή, αν έχεις την πληροφορία τι ετοιμάζουν να κάνουν, καταλαβαίνεις και τις διάφορες κινήσεις και αν έχεις και την εμπειρία. Θεωρώ ότι η εκπομπή αυτή είναι πετυχημένη και έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον της φίλαθλης κοινής γνώμης, επειδή πολλά θέματα από αυτά τα οποία έχουμε πει σε αυτήν εδώ την εκπομπή βγήκανε μετά από 5, 10, 15 μέρες και βγήκανε κανονικά με την δικαίωση τη δική μας, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, γιατί όλοι κάνουμε λάθη, και ότι δεν είχαμε και αστοχίες στη διάρκεια αυτών των εκπομπών μέχρι και την χθεσινή. Εγώ συνεχίζω κανονικά τη σημερινή εκπομπή και θα επικεντρώσω σε κάποια θέματα και πάλι του παρασκηνίου, γιατί αυτό ενδιαφέρει περισσότερο τον κόσμο, τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, τι γίνεται πίσω από τις κουίντες. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μπορείς να ξεχωρίσεις κάποια πράγματα. Και πρώτο θέμα που θα θίξω σήμερα είναι αυτή η φωτογραφία την οποία έβγαλε η Εσπρέσο, παρακαλώ, η εφημερίδα, που εμφανίζεται ο Κλάτεμπεργκ, ο αρχιδιαιτητής της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας και της ΕΠΟ βασικά και της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας, να τρώει στην Τρούμπα σε ένα δεξιά, όπως βλέπετε, είναι η κυρία Ντέπι Κοξένογλου, η οποία είναι η σύζυγος του κύρου Βασάρα, του πρώην αρχιδιαιτητή και πρώην διαιτητή Θεσσαλονίκης του κύρου Βασάρα, διεθνή διαιτητή. Η κυρία Κοξένογλου, η οποία εργάζεται στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ήταν και στις δημόσιες σχέσεις επί χρόνια, γνωρίζει τα αγγλικά άψογα. Ο Κλάτεμπεργκ είναι αριστερά, όπως τον βλέπετε, και κάτι λέει χαμογελώντας. Δίπλα, αυτός με τη φαλάκρα είναι αυτός του GNTM, αυτός του με τα μοντέλα, ένας εκ των κριτών του GNTM. Αλλά είναι σε άλλη παρέα, δεν είναι στην παρέα της Κοξένογλου και του Κλάτεμπεργκ. Στην παρέα του Κλάτεμπεργκ, ο οποίος κάτι διευκρινίζει εκεί, και της Κοξένογλου είναι ένας άλλος κύριος, ο οποίος φαίνεται στην επόμενη φωτογραφία και είναι, εδώ τον βλέπετε αριστερά, εδώ νάτος ο Κλάτεμπεργκ, πρώτη μούρη ο Κλάτεμπεργκ, και δίπλα του ακριβώς, αριστερά του Κλάτεμπεργκ, και εδώ δεύτερη φωτογραφία, στο αριστερό άκρο της εικόνας, είναι ο προπονητής του Ατρομήτου, ο κύριος Γιώργος Κορακάκης, ο οποίος την Κυριακή θα καθίσει στον πάγκο του Ατρομήτου για το παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, γιατί ο Παράσχος έχει κορονοϊό, ο βοηθός του Γκουτσίδης έχει κορονοϊό, ο γυμναστής της ομάδος του Ατρομήτου έχει κορονοϊό και έτσι λοιπόν επιστρατεύθηκε ο προπονητής της ΚΑΠΑ 19, που είναι αυτός που βλέπετε, ο Κορακάκης, που είναι ανεψιός της κυρίας Κοξένογλου. Τον πήρε στη συνάντηση τον Κορακάκη μαζί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και αμέσως μετά πληροφορηθήκαμε ότι στο παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ έβαλε διαιτητή ο Κλάτεμπεργκ τον Ευαγγέλου από την Αθήνα. Δηλαδή ο Ευαγγέλου,
μπορεί να είναι και σε ένα διπλανό τραπέζι τώρα μαζί με τον Κορακάκη να πιούν και τον καφέ τους, να μιλήσουν κιόλας, να δουν πώς θα αναπτύξουν το παιχνίδι, τι θα γίνει ας πούμε κλπ. Μπορεί ο κύριος Ευαγγέλου να είναι λίγο παραδίπλα. Έχει όμως σημασία να σας πω ότι είναι πραγματικά απαράδεκτο για αυτόν τον αρχιδιετή, το οποίο τον πληρώνουμε τόσες χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, να κάνει ραντεβού. Εγώ δεν θα πω ότι έκανε με την σύζυγο του κύρου Βασάρα ραντεβού, γιατί μπορεί να είναι και οι λόγοι, και νομίζω λογικό είναι αυτό, υπηρεσιακοί ενδεχομένως. Ο προπονητής του Ατρομήτου, που την Κυριακή παίζει Ατρόμητος ΠΑΟΚ, τι δουλειά έχει στο τραπέζι, για να καταλάβω. Κυρία Κουξένογλου, αν ήθελε να πάει σε ένα ραντεβού με τον κύριο Κλάτεμπεργκ, μπορούσε να πάει και να βγουν να φάνε κλπ. Συνάδελφοι είναι στην ΕΠΟ, η μία είναι πολλά χρόνια, από το 99 είναι εκεί ο Κουξένογλου, δεν είναι καινούργια υπάλληλος. Και μάλιστα ξέρουμε όλοι ότι ο κύριος Βασάρας, αυτή η κυρία Κουξένογλου, είναι η δεύτερη γυναίκα του κύριου Βασάρα. Από εκεί πέρα όμως, αυτή είναι προσωπική ζωή και δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο καθένας. Εμένα με ενδιαφέρει και θέτω σε όλους σας ένα ερώτημα. Αν βλέπατε αυτή τη φωτογραφία του Κλάτεμπεργκ με τον Παύλο Γκαρσία δίπλα, αντί για τον Κορακάκη, τον οποίο και απορώ γιατί δεν τον δείχνουμε αυτή τη στιγμή, παιδιά. Τον Κορακάκη, παιδιά. Τον Κορακάκη, την άλλη αυτή τη φωτογραφία, ωραία. Αυτή τη φωτογραφία λοιπόν, αν βλέπατε και δίπλα αντί για τον Κορακάκη ήταν ο Παύλο Γκαρσία, τι θα λέγατε σήμερα παραμονή του αγώνα Ατρομήτου ΠΑΟΚ, τι θα έλεγε όλη η Αθήνα για αυτό εδώ το οποίο συμβαίνει? Και εγώ δεν το λέω γιατί φοβάται κανένας τον Ατρόμητο, έτσι, δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για τους τύπους και πραγματικά εκπλήσωμαι από το γεγονός ότι ο αρχιδιαιτητής που πήγε να φάει στην Τρούμπα, γιατί εκεί πήγε να φάει, κάθεται μαζί με τον προπονητή της ομάδας του Ατρομήτου που θα είναι την Κυριακή στον πάγκο. Και ποιος ξέρει τι είπανε, πώς θα είναι το παιχνίδι και πώς ο Ευαγγέλου από την Αθήνα. Γιατί κοιτάξτε, εγώ δεν μιλάω μόνο για αυτό το μάτς. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να έχει δύο αποβολές. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να έχει δύο τραυματίες χωρίς κάρτα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει και να έχει κάτι άλλο. Γιατί δεν τελειώνει το πρωτάθλημα ούτε υποχρέωση του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι Ατρόμητος ΠΑΟΚ, που εγώ πιστεύω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Αλλά αυτό είναι στην άκρη, το βάζω αυτή τη στιγμή. Πώς εξηγείτε το γεγονός, κύριοι της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, ότι ο πρόεδρος της ΚΕΔ, ο αρχιδιαιτητής Κλάτεμπεργκ, είναι με τον προπονητή του Ατρομήτου, ο οποίος την Κυριακή πάει να παίξει Ατρόμητος ΠΑΟΚ? Άντε πείτε μου εσείς πώς εξηγείτε αυτό το γεγονός. Πραγματικά είναι ανεξήγητο. Και είναι ανεξήγητο γιατί ο Κλάτεμπεργκ είχε στόχο που πήγε εκεί με τον Κορακάκη και με την Ντέπη Κοξένογλου. Θα τα πούμε όλα, αλλά μετά τους χορηγούς μας. Μαζί μας είναι η S4 Security, η S4 Premium Security Services, η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Στην Αναγεννήσεως 52 Θεσσαλονίκη και Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302 στο Νέο Ψυχικό, υπηρεσία φύλαξης εγκαταστάσεων, περιπολιών και εκδηλώσεων με σλόγγαν «Δύναμή μας, οι άνθρωποι μας». Μόνο στην S4 Security. Μαζί μας είναι νοσοκόμα στο σπίτι, 11311 είναι ο πενταψήφιος αριθμός. Νοσοκόμα και γιατρός έρχονται σπίτι για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες όλη την ημέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, και για μεταφορά σε νοσοκομείο ή κλινική και για μία απλή ένεση η νοσοκόμα στο σπίτι. Και για τα οικογενειακά προγράμματα που προσφέρουν και δωρεάν συνταγογράφηση. Μαζί μας τα ελαστικά ζάντες Καπίταλης. Αν ψάχνετε για ζάντες και ελάστικα, μην πάτε πουθενά αλλού. Πάτε μόνο στον Καπίταλη. Στην Μαρίνου Αντίπα 43, στην Πηλαία, έναντι Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη, εκεί θα τα βρείτε όλα και στις καλύτερες τιμές. Μην ψάχνετε, παιδιά, πουθενά άλλο. Οικοανταλλακτική, το εξοδημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης στην Εθνικής Αντιστάσεως 99, στη Θεσσαλονίκη, στην Καλαμαριά. Οικοανταλλακτική σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε τα πάντα από ηλεκτρικά είδη, από οικιακές συσκευές. Αν είναι χαλασμένες, τις διορθώνει όλες. Και με γνήσια ανταλλακτικά. 6907-857-611. Αν έχετε κατοικίδιο, δεν χρειάζεται να ψάξετε πουθενά αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάξετε παρά μόνο στο petshop88.gr. Εκεί θα βρείτε 7.000 προϊόντα για το κατοικίδιό σας. Και φυσικά, εάν παραγγείλετε αυτό που θέλετε, εντός 24 ώρων, εντός Θεσσαλονίκης, εντός πόλεως, θα είναι η παραγγελία στο σπίτι σας.
Και επιβράβευση τακτικών πελατών δίνει η Pet Shop 88. Για όσους κάνουν δεύτερη παραγγελία, υπάρχει έκπτωση επί των ήδη χαμηλών τιμών. Και αν θέλετε να απολαύσετε ένα ωραίο ποτάκι αυτή την ώρα ή σε λίγο και ένα καφεδάκι αύριο από το πρωί, το καφέ Parental Vice που βρίσκεται στην Τούμπα, δίπλα ακριβώς από την εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας, πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ, σας περιμένει σε ένα καταπληκτικό χώρο, φανταστική ατμόσφαιρα. Σε λίγες μέρες θα υπάρχει και σεφ για να απολαμβάνετε το μενού του. Αλλά το καφέ Parental Vice, αν πάτε μία φορά, είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο ότι θα γίνει το στέκι σας. Λοιπόν, αυτή είναι η χορηγή μας. Και εμείς συνεχίσουμε τώρα κανονικά με αυτό που έλεγα πριν. Και επανέρχομαι για να σας πω ότι υπάρχει μία δήλωση του κυρίου Γρατσάνη Τρικάλων. Υπάρχει σχετική ανάρτηση στο sfina.gr. Ο Γρατσάνης Τρικάλων δηλώνει την παρέτησή του ουσιαστικά εντός αγωγικών. Ο Γρατσάνης Τρικάλων, ο οποίος μιλάει κατά του κυρίου Κλάτεμπεργκ και ζητάει να μείνει εκτός κληρώσεων έως το καλοκαίρι. Γιατί το δείχνουμε, δεν έχω καταλάβει. Είναι η ανάρτηση του κυρίου Γρατσάνη, παιδιά, από το Control, την οποία, η οποία έχει σταλεί. Αυτή, ωραία. Επίθεση Γρατσάνη στο Κλάτεμπεργκ. Μαρκ μειώνει στους Έλληνες ρέφερι. Είναι η επίθεση Γρατσάνη στο Κλάτεμπεργκ. Και να πούμε ότι ο Γρατσάνης είναι ο διαιτητής από τα Τρίκαλα και ζητάει, ήταν τέταρτος στο παιχνίδι Άρης Πας Γιάννενα με Ισραηλινό διαιτητή και ο Γρατσάνης φυσικά δεν θα είναι στο μάτι του Σαββάτου και ζήτησε ήδη να αντικατασταθεί. Είπε ότι ήδη πρέπει να με αντικαταστήσετε, εγώ δεν θα είμαι στο μάτι του Σαββάτου. Ουσιαστικά αποχωρεί από τη διαιτησία ο Γρατσάνης, επιτίθεται κατά του Κλάτεμπεργκ και ζητάει να μείνει εκτός κληρώσεων μέχρι το καλοκαίρι. Αυτή είναι η ανάρτηση στο sfina.gr. Μπορείτε να μπείτε και να διαβάσετε πολλά περισσότερα για το θέμα αυτό. Μέσα σε όλα αυτά τα οποία έχει κάνει ο Κλάτεμπεργκ, ο οποίος εμφανίζεται με την κυρία Κοξένογλου σε αυτή τη φωτογραφία στην σημερινή Εσπρέσο, όπου τρώει μαζί με την κυρία Κοξένογλου, αυτή είναι η φωτογραφία, ο κύριος Κλάτεμπεργκ, ορίζει διαιτητή στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός τον Φάμπιο Μπερισίμο, που δεν είναι διαιτητής ελίτ κατηγορίας, που θα έπρεπε να είναι, γιατί εδώ παίζουν οι δύο ομάδες που είναι πρωτοδεύτερες. Αλλά ήταν διαιτητής και στον αγώνα ΑΕΚ Άρης, αυτός ο συγκεκριμένος, τότε που είχε μπει στον ημιτελικό του κυπέλου, που είχε μπει ο Μελισανίδης και πήγε στα γενετικά όργανα του βοηθού. Και τα έγραψε, αυτός υπάρχει ένα σοκ εκείνη τη μέρα, ο διαιτητής, ο Φάμπιο Μπερισίμο, τα έγραψε στο φιλοαγώνος, φυσικά δεν είδε ρωσταυτή κανενός και ποτέ δεν τιμωρήθηκε κανείς και ούτε ο Μελισανίδης εννοείται και γι' αυτό το λόγο, γιατί δεν τιμωρήθηκε ο Μελισανίδης, γιατί δεν ήξερε ο Μπερισίμο ποιος είναι αυτός που έπιασε τα γενικά όργανα του βοηθού και ο παρατηρητής που ο οποίος υποτίθεται ότι θα έπρεπε να ήξερε ποιος είναι αυτός είπε ότι ένας κύριος ο οποίος ήταν μεσήλικας με ψιλοάσπρα μαλλιά ας πούμε κλπ, λίγο γεματούλης, αλλά δεν μπορούσε να εντοπίσει ποιος είναι. Δηλαδή αυτός ο παρατηρητής, ο οποίος δεν ξαναμπήκε απαρατηρητής, πιστεύω, δεν ξέρω, δεν το έχω ψάξει από τότε, είναι ένα καλό θέμα αυτό για να το ψάξω. Αυτός ο Καραγκιόζης ο παρατηρητής λοιπόν, το γελίο υποκείμενο αυτό, δεν ήξερε δίθεν το Μελισανίδη, ότι μπήκε μέσα και έκανε... Αλλά τι ψάχνει να βρει, εδώ στο Καραϊσκάκη σβήνουν τις κάμερες. Πλακώνουν τους παίχτες του Πλατανιά, πάνε καταγγέλουν, από τότε ψάχνουν να βρουν ομάδα οι παίχτες του Πλατανιά που πήγαν να καταγγείλουν και ο Παράσχος, τώρα βρήκε ομάδα. Δηλαδή, μην ψάχνετε τώρα, είναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα, είναι εντελώς διαφορετικά. Είναι η ξεφτύλα της ξεφτύλας. Βάλανε έναν Ισραηλινό διαιτητή στο Άρης Πας Γιάννα τον Ρέινς Μπέιερ, Ρέινς Ρέιμπερ, μάλλον, συγγνώμη, και Ευαγγέλου Αθηνών στο Ατρόμητος ΠΑΟΚ. Και υπάρχει μια εξέλιξη με τον ΠΑΟΚ, η οποία είναι ιδιαίτερα σημαντική. Πρώτον, η Σλόβα Μπρατισλάβας, με ανακοίνωσή της και την έχουμε σε ανάρτηση στο sfina.gr, λέει ότι πλέον 200 θεατές όλοι και όλοι, όχι παραπάνω, 200 θεατές στο Σλόβα Μπρατισλάβας ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φοβούνται τον κορονοϊό εκεί και αποφάσισε η ομάδα να μην φιλοξενείς παιδιά. Μπορείτε να αναρτήσετε λίγο την ανάρτηση αυτή τη δικιά μας που έχουμε στο Σφίνα με την Σλόβα Μπρατισλάβας, αν μπορείτε. Αν το έχουμε. Αν δεν το έχουμε, πάμε στο επόμενο. Έχουμε λοιπόν μια ανάρτηση, την οποία έκανε η Σλόβα Μπρατισλάβας
και λέει ότι μία επιστολή μάλλον την οποία έστειλε προς τον ΠΑΟΚ και λέει μόνο 200, μόνο 200, μόνο 200 θεατές. Μιλάει για Αηδία, μιλάει για Χαστούκη, μιλάει, αυτή είναι η ανακοίνωση της Σλόβαν, η οποία λέει μόνο 200 θεατές στο μάτς με τον ΠΑΟΚ. Ανακοίνωση της Σλόβαν. Αυτή είναι η ανακοίνωση, μάλιστα, και μάλιστα μέσα αναφέρουν ότι αηδιάσαμε, είναι Χαστούκι αυτό για μας και λοιπά. Γιατί περιμέναν να πουλήσουν εισιτήρια, έτσι, γι' αυτό. Και περιμέναν να έχουν και τον κόσμο στο πλευρό τους για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα χωρίς φιλάθλους εκεί στην Πρατισλάβα, έτσι. Μόνο 200 θεατές στο μάτς με τον ΠΑΟΚ είναι οριστικό και αμετάκλητο. Δεν θα έχει παραπάνω φιλάθλους και δεν μπορούν να πάνε και από ό,τι αντιλαμβάνομαι και από τη Θεσσαλονίκη τώρα. Δεν ξέρω πόσοι έχουν κλείσει ή τι έχει γίνει. Είναι ένα θέμα αυτό. Επίσης ένα άλλο θέμα το οποίο σήμερα αναδεικνύει ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Κιλκής, ο οποίος βγάζει μια ανακοίνωση και αυτό στο sfina.gr, μπορείτε να μπείτε να το δείτε ανά πάση στιγμή. Και στην ανακοίνωση αυτή ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Κιλκής λέει, μιλάει για 500 πούλμαν στην Αθήνα. Λοιπόν, και αυτό είναι κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε τα 500 πούλμαν στην Αθήνα αυτό είναι, όσο και αν είναι αργά τα αντανακλαστικά μας, θα τα δείξουμε κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Κιλκής με 500 πούλμαν στην Αθήνα, λέει ο σύνδεσμος φίλων ΠΑΟΚ Κιλκής, εξέδωσε ανακοίνωση και για όσα συμβαίνουν κλπ. Και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι στο τέλος, ότι κανένας δεν θα ήθελε, μάλλον όλοι θα θέλανε να φιλοξενήσουν στη φιλόξενη πόλη της Αθήνας 500 πούλμαν από Θεσσαλονίκη και για τους ευρωπαϊκούς αγώνες. Γιατί 500 πούλμαν, όπως αντιλαμβάνεστε, αν βάλουμε ότι είναι 50 άτομα στο κάθε πούλμαν, 25.000 κόσμος. 25.000 κόσμος να κατεβαίνει από την Θεσσαλονίκη μέχρι το Σχηματάρι, από τα Μάλγαρα μέχρι το Σχηματάρι. Να είναι ένα απίστευτο κομβόι λεωφορείων πούλμαν με οπαδούς του ΠΑΟΚ σε όλη την Εθνική Οδό. Δεν ξέρω πώς το θέλουμε. Πάντως, από ό,τι φαίνεται και από τις κινήσεις που κάνουν, μάλλον το θέλουν κάποιοι και την ψάχνουν για άλλα πράγματα. Πραγματικά την ψάχνουν για άλλα πράγματα. Και νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα συζητήσουμε, πρέπει να τα σχολιάσουμε, πρέπει να τα σχολιάζουμε και να τα αναφέρουμε στον κόσμο. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατί σήμερα θα αναπτύξω αρκετά θεματάκια. Είναι παρασκηνιακά θέματα που σας ενδιαφέρουν πάρα πολύ και έχουν ενδιαφέρον, πιστεύω εγώ. Καταρχάς θα σας πω ότι υπάρχει ένα κρούσμα κορονοϊού στον Άρη. Βγήκε σήμερα αυτό. Είναι σε ένα ποδοσφαιριστή του Άρη. Δεν αναφέρεται φυσικά όνομα, μόνο αν ο ίδιος θέλει κλπ. Ο παίχτης ήδη έχει πάει σε καραντίνα και δεν θα είναι στη διάθεση του προπονητή. Υπάρχουν και 4 κρούσματα στην ομάδα του Ιωνικού Νικαία στο μπάσκετ, ο οποίος παίζει την Κυριακή με τον Ηρακλή στο Ιβανόφι και υπάρχει πίσω να μην έρθει ο Ιωνικός Νικαίας. Αν αυτοί οι 4 είναι αθλητές, αν είναι μπασκετμπολίστες, δικαιούται να μην έρθει. Και μάλλον θα αναβληθεί το παιχνίδι εάν είναι αθλητές. Αν δεν είναι αθλητές και είναι 2 αθλητές, είναι υποχρεωμένος να έρθει. Σήμερα υπήρχε ένα θέμα με τον Τσουμάνι το συγχωρεμένο, τον πρώην ποδοσφαιριστή του Άρη, ο οποίος Τσουμάνης, όπως ξέρουμε όλοι μας, είχε να παίρνει λεφτά από τον Άρη και από άλλες ομάδες, αλλά σήμερα βγήκε στη δημοσιότητα ότι ο Άρης του χρωστούσε 31.000 ευρώ από την εποχή του Σκόρδα και του Ηλιάδη, όπως είπε επισήμως ο Άρης, από την εκπομπή του Σκόρδα και του Ηλιάδη. Είναι το 3 βίντεο, παιδιά, αν δεν έχετε καταλάβει, το 3 βίντεο που σας έχει στείλει ο συνάδελφος από τα βίντεο. Όχι αυτό, παιδιά. Το 3ο βίντεο, το Τζουμάνι θέλουμε να δείξουμε. Έχουμε ένα πρόβλημα σήμερα. Το Τζουμάνι θέλουμε να δείξουμε, το νούμερο 3 βίντεο από τα βίντεο που έχετε πάρει. Στο control απευθύνομαι. Λοιπόν, ο Τζουμάνις, λοιπόν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, είχε να παίρνει 31.000 ευρώ από τον Άρη. Και έκανε επιστολή η οικογένειά του στις 26 Οκτωβρίου του 2021 και ζήτησε από τον Άρη, αφού έχει αναλάβει τα πάντα ο Καρυπίδης, να πληρώσει και αυτά τα χρήματα. Όμως δεν υπήρξε καμία απάντηση από πλευράς Καρυπίδη και έτσι λοιπόν επανήλθε η ομάδα του, η οικογένεια Τσουμάνη
και ζήτησε από τον Καρυπίδη, από τον μεγαλομέτοχο του Άρη, αυτά τα χρήματα να πληρωθούν. Άλλος θα κινηθεί νομικά, όπως έστειλε μία εξώδικο πριν από λίγες μέρες. Ο μεγαλομέτωχος του Άρη επικοινώνησε με τον δικηγόρο κύριο Παναγόπουλο και του είπε ότι θα πληρώσω κανονικά, θα κάνει διακανονισμό για να πληρώσει, και γι' αυτό το λόγο η διοίκηση του Άρη έβγαλε και μια ανακοίνωση ότι δεν φταίει ο κύριος Καρυπίδης για αυτά τα οποία συμβαίνουν, είναι από παλαιότερες καταστάσεις και ξεφωνίζει σκόρδα και Ηλιάδη, που λέει τους χαρακτηρίζει καταστροφής του Άρη. Εδώ αυτό που βλέπετε τώρα είναι η ανάρτηση του Σκόρδα. Αν πάει λίγο πιο πάνω η κάμερα, αν μπορεί να πάει καλώς, αν δεν μπορεί, να σας πω εγώ ότι ο Σκόρδας μιλάει για ανθρώπους χωρίς τσίπα, που μπορούν να παίζουν μέχρι και με τη μνήμη αδικοχαμένων για να παραπλανούν και να σκοφαντούν. Μιλάει για τον Καρυπίδη εδώ. Και μιλάει για μνήμη χρυσόψαρου, γιατί λέει πώς γίνεται ένας παίχτης, λέει, ο οποίος έχει παίξει το 2014, γιατί βλέπετε δίπλα ότι ο Τσουμάνης έχει παίξει το 2014 στον Άρη, 13-14, με 23 συμμετοχές. Έφυγε επειδή στον Πανθρακικό έκανε 22 συμμετοχές και πήγε στη Βέρεια το 2015, είχε μία συμμετοχή, και το 2015 στο Δεκέμβριο, το Γενάρη, ήρθε στον Άρη μέχρι το 2018, έκανε 30 συμμετοχές. Πώς γίνεται, λέει, αυτός ο παίχτης να έχει φύγει από τον Άρη, να μην διεκδικεί τίποτε, και στη συνέχεια όταν επιστρέφει, να, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, να παίζει την ομάδα ενώ θα έπρεπε να διεκδικήσει, λέει ο Σκόρδας. Ο οποίος Σκόρδας μιλάει για μνήμη χρυσόψαρου. Και ας πω τώρα το εξής. Βγαίνει σήμερα ο Παναγόπουλος, ο δικηγόρος, στο Focus το απόγευμα και το ρωτάω. Τα χρέη αυτά, αυτό το χρέος των 31.000 τον Ηλιάδη, από ποιον είναι, ρωτάω τον κύριο Παναγόπουλο. Και μου λέει και από τους δύο. Και από τον Σκόρδα και από τον Ηλιάδη. Άρα τι δεν καταλαβαίνει ο Σκόρδας και κάνει ανάρτηση. Απλώς ξέρετε τι γίνεται. Μνήμη χρυσόψαρου έχει ο ίδιος, γιατί ενδεχομένως οι πιο πολλοί από εσάς θα θυμάστε ότι ο Άρης εκείνη την αγωνιστική περίοδο, όταν ο Σκόρδας ήταν στα πάνω του, είχε ζήσει μια υπόθεση με τον ίδιο τον Λάμπρο Σκόρδα να θέλει να γίνει απόλυτος κυρίαρχος μαζί με τον Κόντι και με δύο μάνατζερ. Εγώ δεν τα ξεχνάω, όπως δεν ξεχνάει κανείς, γιατί το κάναμε ρεπορτάζ τότε. Κάνανε μια εταιρεία, είχαν από 25% και θα παίρνανε αυτή τον Άρη να τον διοικήσουν, αλλά τα σπάσανε στη μοιρασιά. Κάτι έγινε και σκοτωθήκανε και δεν έγινε ποτέ αυτή η εταιρεία. Εμείς τότε, εγώ τότε στο Μετροσπορ είχα δημοσιεύσει, στο original Μετροσπορ, είχα δημοσιεύσει το όλο το σκεπτικό. Και είχε ξεσκωθεί ο Σκόρδας που το βρήκε και τι έκανε, θα κάνω μήνυση, κάνω τι θες. Ήταν καθαρά δημοσιογραφικό θέμα. Φυσικά τότε το αποκαλύψαμε και δικαιωθήκαμε πλήρως για εκείνη την προσπάθεια που έγινε. Τώρα λέει μνήμη χρυσόψαρου. Τι μνήμη χρυσόψαρου, ρε, εσείς θέτε για όλα. 17 εκατομμύρια πήρατε στον Άρη στην περίοδο της Ατλέτικο Μαδρίτης. Ψέματα είναι. Εσείς ίδιοι τα λέγατε. Πού πήγαν τα 17 εκατομμύρια και δεν πληρώθηκε κανένας. Κανένας δεν πληρώθηκε. Από τότε ο Καρυπίδης έρχεται τώρα να τα πληρώσει, μετά από 10 χρόνια σχεδόν. Πού πήγαν τα λεφτά εκείνης της εποχής. Όταν έπαιζε ο Άρης με την Ατλέτικο Μαδρίτης και μάζεψε όλη τη χρονιά 17 εκατομμύρια με χορηγούς, με λαό, με διαρκείας, με Ευρώπες, με Ελλάδες, με τα πάντα. Πού είναι αυτά τα λεφτά? Ποιος τα φάγε τα λεφτά αυτά? Όταν εγώ διαβάζω, για να τα λέμε όλα, ότι ο Κουλουχέρης, ο οποίος είναι και πρόεδρος αυτή την επιτροπή τώρα που ψάχνει να βρει τι χρωστάνε στους παίχτες, στους παλιούς κλπ, έπαιρνε 250 χιλιάρικα το χρόνο, την άλλη χρονιά 300, μετά 350, λες και ο Μπεκεμπάουερ, και το συμβόλαιο του το έκανε ο Κόντις, ο οποίος ήταν και φίλος με το μάνατζερ του, μην πω ήταν ο ίδιος μάνατζερ, φίλος με το μάνατζερ του. Τι να πούμε, ρε παιδιά, και κάτι έγινε. Έγινε ένα πάρτι εκεί μεγάλο, πολύ μεγάλο. Και είχατε τη στήριξη του παλιού Super 3, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Αν δεν είχατε τη στήριξη του παλιού Super 3, δεν μπορούσατε να κάνετε τίποτα. Όπως δεν κάνανε κανένας άλλος. Όπως δεν έκανε το κάνει ο Κοντομινάς. Έναν μόνο μπόρεσε ο Κοντομινάς να κάνει υπερτιμολόγηση, όπως είπε ο ίδιος. Που ήταν ο Μάριος Αγαθοκλέους. Όταν το Μάριο Αγαθοκλέους τον πλήρωσε 50 εκατομμύρια δραχμές στην ομάδα του και στον Αθηναϊκό και το χρέωσε 700 εκατομμύρια. Τώρα που πήγαν τα άλλα λεφτά, μπορεί να ρωτήσουμε τον Καλογιάννη στον Αθηναϊκό. Τι ψάχνετε να βρείτε τώρα, άστο. Δεν είναι. Άμα αρχίσουμε και ανοίξουμε το τι γινόταν στο παρελθόν, κύριε Σκόρδα, κύριε Λόρδα, ή κύριε Πόρδα, όπως σε λένε, δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκτεθείς. Γιατί τον Άρη τον πήγε στα τάρταρα. Και εσύ
και ο Ηλιάδης και όλη η κοινωνία. Και είχατε μπροστά σας όλο ένα απίστευτο. Δηλαδή βγαίνει κόσμος και σε φώναζε. Τον Καμπάνη δεν φωνάζανε. Τον Καμπάνη που πήρε το κύπελο το 70, από τότε δεν ξαναπάρει τίποτα. Άρα δεν το φωνάξανε ποτέ το όνομά του και σαν σου φωνάζανε το όνομα. Γιατί ήταν ο Σούπερ 3 μαζί σου. Σκόρδα Αλάνη και το λιμάνι και ποιο λιμάνι που ήταν φίλοι. Που ζήτησε να παίξει ο Καζναφέρη στον τελικό του κυπέλου. Ένα κύπελο πήγε να πάρει ο Άρης στο Καφτατζόγλιο. Την προηγούμενη μέρα παίξει του Ολυμπιακού Κοβάσεβιτς και οι υπόλοιποι ήταν με τις γκόμενες στη Θεσσαλονίκη μέχρι 6 ώρα το πρωί 7, γιατί τα βλέπαμε όλα και δεν μπορούσε να το πάρει. Με Καζναφέρη διαιτή, πού θα το πάρει. Πώς θα το πάρει με Καζναφέρη διαιτή. Ο οποίος Καζναφέρη διαιτή χτυπούσε το κινητό του και ήταν ο ύμνος του Ολυμπιακού. Τι ψάχνει να βρει τώρα από εκεί πέρα. Και όταν του το ρώτησα εγώ στο ραδιόφωνο, το παραδέχτηκε. Ναι, λέγει τι, που ο γιος μου το βάλε, ξέρω εγώ. Γιατί να μην υπάρχει. Λέγω έτσι κι αλλιώς παίζω αντικειμενικά, βεβαίως. Και όταν βγαίνει ο Σκόρδας και λέει αυτόν θέλω, φυσικά θα χάσει το κύπελλο, εννοείται. Σιγά μην το κερδίσει. Με Μπάγεβιτς προπονητή ο Καφτατζόγλιο ο Άρης, αν δεν τα θυμάστε κάποιοι. Σας τα θυμίζω εγώ, για να μην λέτε διάφορα. Από εκεί και πέρα έχουμε, για να σχολιάσουμε και αυτό, τον Μπέο, ο οποίος Μπέος βάζει ένα εισιτήριο, ένα ευρώ εισιτήριο στον αγώνα. Στους αγώνες με Όφη και Πανετολικό. Γιατί το κάνει αυτό, για να μαζέψει κόσμο. Προφανώς. Για να μαζέψει το, αφού έτσι καλύτερα 34 είναι. Άμα κόβουν 35 εισιτήρια, ψάχνουν τον 35ο, ποιος ήταν. Δεν το ξέρουν. 34 είναι μόνιμοι. Δεν υπάρχει παραπάνω. Στον 35ο λέει ο Αχιλλέας, ποιος μπήκε ρε παιδιά μέσα, μας κάνει μια ζημιά. Ο καινούριος ποιος είναι. Α, εσύ είσαι, καλώς ήρθες φίλε. Έλα και στο επόμενο. Να γίνουμε πολλές. Πολλοί. Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Θέλω να πω 2-3 πραγματάκια για αυτά τα οποία αναφέρθηκαν σήμερα. Όσον αφορά το γεγονός ότι η ΕΠΟ δεν πληρώνει το παράβολο για την υπόθεση του Σκοπιανού ποδοσφαιριστή Λάσκοβ, για την οποία τιμωρήθηκε ο Άρης με μείον 6. Στην πολυδιοκτησία, στη δίθεν πολυδιοκτησία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, για να ξέρετε και να είστε καλά ενημερωμένοι, γιατί εδώ μιλάμε παρασκηνιακά πάντα, στη δίθεν πολυδιοξία ΠΑΟΚ Ολυμπιακού δεν πλήρωσε η ΕΠΟ. Πλήρωσε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και πήγαν στο ΚΑΣ. Και πριν από μια εβδομάδα πληροφορήθηκα ότι εμφανίστηκε το λογαριασμός και διευκρινίζει το ΚΑΣ ότι θα πληρώσει για να γίνει ρύθμιση των οικονομικών. Τόσο ο Ολυμπιακός, τόσο ο ΠΑΟΚ και τόσο η ΕΠΟ. Τώρα το έβγαλε, μια εβδομάδα πριν. Και μου το επιβεβαίωσαν από την ΕΠΟ, από τα υψηλόβαθμα στελέχη που τα ζήτησα να μάθω. Όταν βγει η απόφαση γίνεται ρύθμιση οικονομικών, αλλά στην αρχή πληρώνει ο προσφεύγων. Τώρα προσφεύγει ο Άρης. Μην λέτε δηλαδή στον κόσμο ό,τι να είναι και πετάτε διάφορα, ας πούμε, ότι δεν πληρώνει η ΕΠΟ, δεν κάνει η ΕΠΟ. Δεν πληρώνει η ΕΠΟ, ναι. Αλλά υπάρχει ένα συγκεκριμένο άρθρο, το οποίο το έχουμε γράψει σήμερα, το άρθρο το οποίο είναι το R64 παράγραφος 2 του κανονισμού του ΚΑΣ. Μπείτε μέσα και διαβάστε το. Μπείτε στο ΚΑΣ, μπείτε στους κανονισμούς και στις ρυθμίσεις, όλα αυτά κλπ. Και στα οικονομικά και ψάξτε το R64 παράγραφος 2. Τι άλλο να σας πω. Εκεί θα δείτε ότι αν δεν πληρώσει η ΕΠΟ, πληρώνει ο προσφεύγων και τα βρίσκουν στο τέλος. Έτσι θα γίνει και τώρα. Μην δηλαδή προσπαθείτε να αλλάξετε όλη την κατάσταση και να λέτε ό,τι να είναι, ας πούμε, για να επηρεάζετε τον κόσμο. Δεν το συζητάμε αυτό, ότι υπάρχει μια έτσι κατάσταση που δημιουργεί ένα θέμα σοβαρό. Βέβαια, ο Καρυπίδης επικοινώνησε από ό,τι έμαθα με τον Αντωνίου και έπεσαν κάτι πινελίκια, έτσι έμαθα. Και βγαίνει ο Παναγόπουλος στο Focus το απόγευμα και λέει, στη συζήτηση λέει, που έκανα με τον Καρυπίδη, μου είπε λέει, ότι αν ήξερε ότι είχε τέτοια χρέη, τόσα χρέη ο Άρης και ότι θα τα αναλάβανε αυτός, δεν θα έμπαινε στο ποδόσφαιρο. Εγώ αυτό δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι ο Καρυπίδης ήθελε να μπει στο ποδόσφαιρο, γουστάρει να μπει στο ποδόσφαιρο και αυτή είναι η δουλειά του. Δεν έχει, δηλαδή, το ποδόσφαιρο είναι η δουλειά του Καρυπίδη. Γουστάρει, ρε παιδί μου, έχει μια τέτοια τρέλα με την μπάλα. Άλλωστε μέχρι και αυτός άρχισε το ποδόσφαιρο στα 32 και μέχρι τα 35-36 έπαιζε εκεί στην ομάδα του χωριού του, ας πούμε. Είχε κάνει και φιλικό με τον Άρη. Έχει τέτοια τρέλα, ας πούμε, το ποδόσφαιρο, υποτίθεται ο Καρυπίδης. Και πάω τώρα στο θέμα του ΠΑΟΚ, στο γήπεδο του ΠΑΟΚ.
να σας πω ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες έχω, ο κύριος Ταγαράς, που είναι ο υφυπουργός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως λέγεται τώρα, παλιά το λέγαμε και χωροταξίας και περιβάλλοντος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο Ταγαράς, υπευλήθη σε μία εγχείρηση, μία επέμβαση και δεν μπορεί να απαντήσει στην ερώτηση την οποία έκανε ο Σιμόπουλος. Δεν μπορεί να απαντήσει. Θα απαντήσει εδώ στον επόμενο. Είναι επίκαιρη ερώτηση και βάσει της νομοθεσίας και βάσει του κανονισμού της Βουλής, όταν γίνεται μία επίκαιρη ερώτηση, είναι υποχρεωμένος ο Υπουργός ή ο Υφυπουργός να πάει στη Βουλή να απαντήσει. Γιατί μπορεί αυτός που κάνει την επίκαιρη ερώτηση να έχει και συμπληρωματικές ερωτήσεις. Ενώ αν η ερώτηση δεν είναι επίκαιρη και είναι απλή ερώτηση, απαντά με ένα email, με ένα fax, με ένα ξέρω εγώ ότι έχουν εκεί και μια επιστολή και τελειώνει η ιστορία. Τώρα όμως πρέπει να πάει ο συγκεκριμένος για να απαντήσει και του είπε ότι αφού έκανε επέμβαση θα πάει σε 10 μέρες. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό σε αυτούς οι οποίοι βρίσκονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Λέει ο Σαββίδης ότι εγώ δεν προχωράω τίποτε εάν δεν ξεκαθαρίσουν τα θέματα μέσα στο Προεδρικό Διάταγμα. Και εγώ αναρωτιέμαι και λέω προς το απευθύνουμε προς τον κύριο Μπακογιάννη, που είναι ο Ευθύμης Μπακογιάννης, είναι ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Κύριε Μπακογιάννη, αν ήταν στη θέση του ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ ή ο Παναθηναϊκός, θα είχατε αυτή την αστοχία και δεν θα είχατε συμπληρώσει, δεν θα είχατε κάνει αυτή την απλή διόρθωση, όπως λέτε, στην υπόθεση αυτή που θα πάει στο Συμβούλιο που είναι στο Συμβούλιο της Επικρατείας και πάει για Προεδρικό Διάταγμα? Σε καμία περίπτωση δεν θα το αφήνατε στην τύχη. Σε καμία περίπτωση δεν θα περιμέναμε στο 90 λεπτό, πριν πάει δηλαδή στο Προεδρικό Διάταγμα να υπογραφεί, να αλλάξετε ένα σημείο αυτής της σύμβασης του χωρικού σχεδίου, το οποίο εγκρίνει και το Συμβούλιο της Επικρατείας για να πάει να γίνει Προεδρικό Διάταγμα. Και τι είναι αυτό? Ότι, τι λέει ο ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ ζητάει να γραφτεί το εξής, ότι δεν έχει καμία ευθύνη, ο ΠΑΟΚ αυτό ζητάει, να φαίνεται ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα και καμία ευθύνη να πληρώσει αυτός τα όσα προβλέπει το χωρικό σχέδιο. Τι ζητάει? Ζητάει αυτό το οποίο είναι το πιο λογικό από όλα. Σου λέει, καλά, εγώ θα πληρώσω 100 εκατομμύρια για το γήπεδο. Θα με βάλεις να πληρώσω και 2 εκατομμύρια ή 3, γιατί πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο χωρικό σχέδιο. Πλήρωστα εσύ σαν πολιτεία, που εκεί θα μείνει. Ο Σαββίδης κάποια στιγμή θα φύγει, μετά από 20 χρόνια. Αλλά το γήπεδο θα παραμείνει. Η ουσία της υπόθεσης είναι ότι θα κερδίσει η περιοχή. Γίνεται μια μεγάλη ανάπλαση της περιοχής. Και λέει τώρα ο Σαββίδης, εγώ γιατί να πληρώσω λοιπόν αυτή τη διαδικασία της ανάπλασης όλοι και το κόστος αυτό και να μην το πάρετε εσείς επάνω σας? Εμείς θα το πάρουμε, κύριε Σαββίδη, λέει ο Μπακογιάννης. Πού το λέει, ρε παιδιά, εδώ? Είχαν πάει Δημογιάννης, Μουτσάκης και Δούμας. Και του λένε του Μπακογιάννη, πού το γράφει, ρε φίλε, σε παρακαλούμε αυτό, πού το γράφει? Σε ποιο σημείο το γράφει για να το καταλάβουμε? Γιατί δεν το καταλάβαμε? Γιατί το είδαμε πουθενά? Γι' αυτό. Α, συγγνώμη, έχετε δίκιο. Είναι μια αυλεψία των υπηρεσιών και θα γίνει μια απλή διόρθωση. Κάνε την απλή διόρθωση, Μπακογιάννη, Ευθύμη Μπακογιάννη, εκεί είσαι υπάλληλος. Είσαι Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου και σε πληρώνει ο ελληνικός λαός. Όλοι εμείς. Δεν σε πληρώνει μόνο η Αθήνα και ο Πειραιάς. Σε πληρώνει όλη η Ελλάδα. Και όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ περιμένει από εσένα και τις υπηρεσίες σου της πλάκας που έχεις εκεί, γιατί της πλάκας είστε. Έτσι φαίνεται. Γιατί αν ήταν ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ θα τα είχατε φτιάξει αυτά. Και περιμένει λοιπόν από σένα να υπογράψεις, να τελειώσεις με την όλη αυτή διαδικασία, να πάει στην πρόεδρο της Δημοκρατίας και να έρθει εδώ για να γίνει ένα γήπεδο. Ένας ολόκληρος λαός περιμένει δηλαδή τον Μπακογιάννη, τον Ευθύμη, τον Υπουργό, τον Ταγαρά, τον Υφυπουργό και τους υπηρεσιακούς φορείς του Υπουργείου Περιβάλλοντος να το κάνουν σωστά το χωρικό σχέδιο, να το ολοκληρώσουν σωστά, να φαίνεται ότι θα πληρώσει η πολιτεία και όχι ο ΠΑΟΚ. Το χωρικό σχέδιο, επαναλαμβάνω, το γήπεδο όπως είναι το γήπεδο το πληρώνει ο ΠΑΟΚ. Ούτε ένα ευρώ δεν θέλει από κανένα, το είπε. Και όλος ο κόσμος περιμένει αυτό, αφού έχει βρεθεί ο επενδυτής.
που ο επενδυτής λέει εγώ θα τα πληρώσω όλα. Για ποιο λόγο λοιπόν δεν προχωράνε οι διαδικασίες? Είναι ένα ερώτημα στο οποίο καλείται να απαντήσει ο κύριος Μπακογιάννης και ο κύριος Ταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας. Σε λίγο, αν μπορέσουμε να εντοπίσουμε, να έχουμε στον αέρα τον Στέλιο το Στεριάδη, να μας δώσει λίγο το στίγμα, γιατί ο Στέλιος, ο οποίος ήταν άρρωστος στις προηγούμενες ημέρες, είχε ένα πρόβλημα, το ξεπέρασε με τα λαιμά του κλπ. Και πιστεύω ότι σήμερα θα επανέλθει στις επάλξεις, θα το πούμε και σε λίγο αυτό. Θα επανέλθει στις επάλξεις, άλλωστε και εγώ τον έβγαζα, όπως είδατε, τις τελευταίες ημέρες, γιατί είχε ένα πρόβλημα και έπρεπε να το ξεπεράσει. Έτσι λοιπόν, πιστεύω ότι το ξεπέρασε και σήμερα θα κάνει και live το βράδυ, μετά από λίγο καιρό που ήταν εκτός δράσης, έτσι, όσον αφορά το Sfina.gr και το Sfina TV. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι σήμερα κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να τον δούμε στην βραδινή έτσι ζώνη μετά τις 11, 11 και κάτι. Γιατί χτες μου είπε ότι σήμερα θα πιστεύει θα είναι όλα μια χαρά και θα αποκατασταθεί το πρόβλημα και θα μπορέσει να έρθει και πάλι σε επικοινωνία με τον κόσμο και όλα τα σχετικά. Νομίζω ότι αφού το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, και θα πάμε λίγο να μιλήσουμε τώρα με τον Στέλιο. Καλησπέρα Στέλιο. Να πούμε βέβαια και περαστικά, γιατί ξέρουμε ότι είχες ένα πρόβλημα εκεί με τα λαιμά σου και όλα τα σχετικά και τα ξεπέρασες νομίζω, έτσι. Δεν εντάσσει μέσα στον νόμο και τα μέλη του τεχνικού επιτελείου. Οπότε, αν και έγινε μια επαφή το τρομήτο με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ δεν είχε πρόβλημα στο να αναβληθεί το παιχνίδι, Νίκο, είναι η αλήθεια. Ναι. Αλλά και κοινό αίτημα να γινόταν, διαπιστώθηκε στις κουβέντες των δύο ομάδων ότι υπάρχει ένα κενό και δεν θα μπορούσε να υπάρξει η αναβολή του αγώνα. Όπως και να έχει, το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο για τον ΠΑΟΚ. Κρύβει παγίδες στο παιχνίδι στο Περιστέρι. Και αυτό γιατί ο Ατρόμητος είναι μια ομάδα η οποία καίγεται για βαθμούς, επειδή είναι στην τελευταία θέση βαθμολογίας. Θέλει πάρα πολύ να πάρει την νίκη, να τα δώσει όλα για να επιστρέψει τα θετικά αποτελέσματα. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι σοβαρός και να πάρει μια νίκη τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας μετά από αυτή τη λεωφόρο. Τώρα, δύσκολα θα παίξει στο Περιστέρι ο Βιερίνια. Δεν νομίζω να πάρει το ρίσκο ο Λουτσέσκου. Και ειδικά από τη στιγμή που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει το Σίτκλεϊ, το ζευγάρι στα πλάγια θα είναι Σίτκλεϊ-Τέιλορ. Ενώ θα υπάρχει και η επιλογή του Ροντρίγκο από τον πάγκο, αν χρειαστεί, να μπει είτε ως αλλαγή του Σίτκλεϊ είτε ως αλλαγή του Τέιλορ. Ο Βιερίνια, ο οποίος εξακολουθεί να κάνει θεραπείες για το πρόβλημα που είχε στη δεξιά ποδοκνημική, είχε και ξεκίνησε από το μάτς στην Τρίπολη, τη δεύτερη αγωνιστική. Και ουσιαστικά δεν έγινε ποτέ 100% καλά ο Βιερίνη από αυτόν τον τραυματισμό. Είχε και ένα ίδιο χτύπημα στο ίδιο σημείο στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζει τις θεραπείες ακόμα και κατά τη διάρκεια της διακοπής του πρωταθλήματος. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος, Νίκο, να πάρει το παραμικρό ρίσκο Λουτσέσκου από τη στιγμή που είναι και ο Σίτκλεϊ εντάξει και θα αγωνιστεί κανονικά την Κυριακή με τον Ατρόμητο. Για τους άλλους δύο τραυματίες, τον Μητρίτσα και τον Αουγκούστο, έχουν βάλει ορίζοντα, νομίζω και οι δύο, ειδικά ο Μητρίτσα, έχει βάλει ορίζοντα το παιχνίδι με τον Άρη, το οποίο είναι τη μεθεπόμενη Κυριακή στην Τούμπα στις 7.30, στο ντέρμπι της 10ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Ο Αουγκούστο, ο οποίος και αυτός είναι σε ανωδική πορεία στο να ξεπεράσει το πρόβλημα που είχε, το πρόβλημα τραυματισμού που αντιμετώπισε, για να αρχίσει να γεμίζει σιγά σιγά και η φαρέτρα του Λουτσέσκου εν όψη ενός δύσκολου σερί αγώνων με 10 παιχνίδια μέσα σε 31-32 ημέρες, αφού σήμερα μάθαμε και την ομάδα που θα αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο κύπελο, την Λάρισα. Πρώτο παιχνίδι αρχές ή 30 του Νοέμβρη ή αρχές του Δεκέμβρη στο Αλκαζάρ, και δεύτερο παιχνίδι κάπου εκεί κοντά στα Χριστούγεννα, 22 με 23 Δεκεμβρίου στην Τούμπα. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα να ρωτήσω όσον αφορά την εξέλιξη με το θέμα του γηπέδου. Σήμερα υπήρχε κάτι από τον ΠΑΟΚ? Όχι, δεν υπάρχει κάτι, έτσι? Όχι, σήμερα δεν υπήρχε κάτι. Τα λέγαμε, Νίκο, οι εξελίξεις και έτρεξαν χθες κυρίως σε ό,τι αφορά την απόφαση του ΠΑΟΚ στο να βάλει ένα stop, στο να ζητήσει να μπει, να μπει πάγος στην έκδοση του προεδρικού διατάγματος, και αυτό γιατί περιλαμβάνονται πράγματα τα οποία μέσα δεν αρέσουν.
είναι η αλήθεια. Και αυτό αφορά κυρίως τις υπογειοποιήσεις της Νέας Τούμπας, οι οποίοι κανονικά έχουν δημοσίως συζητηθεί και το έχει πει ο κύριος Τζικώστας, ο Περιφερειάρχης, ότι θα αναλάβει η περιφέρεια της υπογειοποίησης. Μέσα λοιπόν στο προεδρικό διάταγμα λέει ότι θα είναι χρηματοδότηση της ΠΑΕ-ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο φυσικά δεν βρίσκει σύμφωνο τον ΠΑΟΚ. Έτσι, γιατί η υπογειοποίηση, Νίκο, της Νέας Τούμπας, μάλλον του περιβάλλοντας χώρου του γηπέδου της Τούμπας, δεν αφορά μόνο τη Νέα Τούμπα, αφορά γενικότερα την περιοχή. Οπότε και αυτό η περιφέρεια έχει δεσμευτεί να αναλάβει το κόστος του έργου αυτού της υπογειοποίησης. Υπάρχουν και άλλα πράγματα τα οποία δεν αρέσουν στον ΠΑΟΚ εντός του προεδρικού διατάγματος, το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό διαβούλευση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ο ΠΑΟΚ, για να είναι απολύτως εντάξει, ζήτησε να αλλάχθουν κάποια πράγματα προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και όπως έχει δεσμευτεί και η κυβέρνηση, μέχρι το τέλος του 2021 ο ΠΑΟΚ να πάρει στα χέρια του το προεδρικό διάταγμα που θέλει ο ίδιος και όχι το προεδρικό διάταγμα που θέλουν κάποιοι άλλοι. Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, επειδή θα περιμένουμε να δούμε και τι θα γίνει για την Κυριακή με το ΑΕΚ Ολυμπιακός, όπου δεν μπήκε ελίτ διαιτητής, είναι κάποια θέματα τα οποία θα δούμε πώς θα τα δούμε στην πορεία. Βασικά, στο ατρόμητος ΠΑΟΚ μπορούν να πάνε φύλακτοι του ΠΑΟΚ, όχι έτσι? Τώρα, αν πάνε 2-3-4 μαζί, δεν νομίζω να τους πει κανείς όχι. 2-4 χιλιάδες εννοείς ή 2-3-4 άτομα? Όχι, τώρα άμα πάει για παρέα ΠΑΟΞίδων 5 στο γήπεδο, δεν θα τους πούνε όχι. Καλά, αυτό δεν νομίζω... το φύγανες, ναι. Τώρα να ανοίξει πέταλο στο κήπο του Περιστερίου δεν το νομίζω. Τα τελευταία χρόνια δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επειδή ναι, είμαι σχεδόν κάθε παιχνίδι στο Περιστέρι, δεν θυμάμαι πριν τουλάχιστον 4-5 χρόνια τελευταία να υπάρχει πέταλο. Τώρα θυμάμαι σε εκείνο το παιχνίδι στο οποίο ο ΠΑΟΚ είχε κερδίσει τότε επί εποχής Βλάντα Νίβιτς στον πάγκο με τα γκολ του Μπίσεσβαρ, σίγουρα θυμάμαι, και του Κουλούρη που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ με 2-0 στο Περιστέρι. Τότε κάποιοι παοξίδες είχαν αποσχιστεί από τους άλλους και είχαν κάνει μια μικρή εξέδρα δική τους. Εκεί, όπως δείχνει η κάμερα, κάτω από το υπόστεγο δεξιά. Αλλά δεν ξέρω, Νικό, υπάρχει το δικαίωμα σε μια δημοκρατική χώρα όπως η Ελλάδα, κάπου εδώ γελάμε, να μπορεί να πάει ο Αθηναίος ο παοξίδες στο γήπεδο χωρίς να του ζητήσουν πιστοποιητικό οπαδικών φρονημάτων ή από πού είναι ή από πού έχει γεννηθεί. Νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα αν δεν κάποιος να πάει στο γήπεδο. Ωραίος. Στέλιο, επειδή είχαμε ένα πρόβλημα στη διάρκεια της εκπομπής τεχνικό, κάποια στιγμή πέσαμε, επανήλθαμε, ο κόσμος ξαναμπήκε, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που ξαναμπήκε και είναι μαζί μας, γιατί συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις χανόμαστε, αλλά δεν χαθήκαμε και μπήκε ξανά ο κόσμος. Εσύ τι ώρα θα βγεις περίπου, και τέταρτο? Και τέταρτο και είκοσι. Και τέταρτο και είκοσι. Ωραία, θα σε δούμε τότε μετά. Ευχαριστούμε πολύ, Στέλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Αυτά από το Στέλιο τον Στεργιάδη, τον οποίο είδατε και ακούσατε. Εδώ, επειδή υπήρξε αυτό το πρόβλημα, ζητώ και πάλι συγγνώμη για το πρόβλημα που υπήρχε. Τώρα θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και στην πορεία. Να σας πω μόνο ότι ο Στέλιος ο Στεργιάδης θα βγει μετά τις 11 και τέταρτο, όπως τον ακούσατε να λέει, και θα έχουμε την δυνατότητα να τον ακούσουμε λίγο αργότερα, γύρω στις 11 και τέταρτο. Λοιπόν, μαζί μας σε αυτή την βραδινή ζώνη ήταν η S4 Security, η S4 Premium Security Services, η κορυφαία εταιρεία security στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη, Αναγεννήσεως 52, Λεωφόρος Ολυμπιονικών 302, στο νέο ψυχικό. Μαζί μας είναι νοσοκόμα στο σπίτι, στο 11311, νοσοκόμα και γιατρός για ιατρονοσηλευτικές υπηρεσίες, νούμερο 1 εταιρεία στην Ελλάδα. Μαζί μας τα ελαστικά Ζάντες Καπίταλης, στην Μαρίνο Τύπο 43, έναντι Τζάμπο Ανατολική Θεσσαλονίκη, για Ζάντες και Λάστιχα. Ελαστικά Καπίταλης, Ζάντες και Λάστιχα, πάσης φύσεως. Το Pet Shop 88, για όσους έχουν κατοικίδια, μια παραγγελία από το petshop88.gr, και αύριο σε 24 ώρες είναι στο σπίτι η παραγγελία την οποία έχετε κάνει, και μάλιστα υπάρχει και έκπτωση, ειδική έκπτωση για τους πελάτες, τους συνεπείς.
Μαζί μας η Κοανταλλακτική, το εξοδημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης στην Εθνική Αντιστάσεως 99 στην Καλαμαριά, όπου μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα, όλα τα, όλες οι οικιακές συσκευές και οι ηλεκτρικές συσκευές με γνήσια ανταλλακτικά. Και μαζί μας το καφέ Bar & Delvise στην Τούμπα, δίπλα ακριβώς από την Αγία Βαρβάρα, πάνω από το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Καφέ Bar & Delvise, όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα ποτάκι αυτή την ώρα, ό,τι πρέπει να κοκτέιλ, καταπληκτικό σε πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Θα είμαστε μαζί αύριο στις 10 πρώτα ο Μεγαλοδύναμος Θεός το βράδυ. Μην ξεχνάτε, εδώ είναι Βοράς, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της Μακεδονίας και μια άλλη χώρα λίγο πιο πάνω λέγεται Βαρντάρσκα, με πρωτεύουσα τα Σκόπια. Αυτό να το θυμάστε όλοι και να το γνωρίζουν και ανιστόρητοι. Καλό βράδυ σε όλους.